Καλησπέρα φίλες και φίλοι. Μην τα ρίξε εδώ. Και θα ήθελα να σας καλωσορίσω στο δεύτερο part του 15ου επεισόδιου. Γιατί μου κρύβεις τα χέρια. Φακ, πρέπει να το ξαναστήσω αυτό. Του 15ου επεισόδιου της σειράς μας Dark Souls 3, αλλά είναι ελληνικά. Για κάπου εδώ πέρα τριγύρω θα βάλω link για το επεισόδιο, για το part 1. Για εσάς που το ξέρετε λοιπόν, που δεν το ξέρετε βασικά, έκοψα το βίντεο στη μέση γιατί ήταν γύρω στα 40 λεπτά. Δύο boss fights, πολλά deaths, κάτι side quest, etc. Ελπίζω λοιπόν να απολαύσετε το υπόλοιπο βίντεο και συγκεκριμένα τους τρόπους που πεθαίνω, ειδικά τον τελευταίο. Πολύ σπαστικό, γιατί συνέχεια σε μένα. Θα φτάσουμε σε αυτό όμως πιο μετά. Ανοίγουμε το bonfire. Και θέλω να κάνω μία δοκιμή για αρχή. Βασικά, όχι ακόμα, για wait. Έχω την εντύπωση ότι κάπου εδώ πέρα τριγύρω πρέπει να υπάρχει ένα summon sign το οποίο θέλω να μπω μέσα. Κάπου είναι. Ούψ, hello. Shit. Πού ακριβώς έπεσες εσύ? Okay. Αυτό ήταν όλο. Αντικλιμακτικό όμως έτσι. Συνεχίζουμε. Κάπου εδώ έχει ένα summon sign το οποίο θέλω να το ανοίξω. Ίσως και όχι. Και μπαίνουμε λοιπόν στο Boreal Valley. Και υπάρχει και ένα bonfire εδώ. Αυτή η περιοχή εδώ πέρα είναι περιοχή πολύ PvP. Πάρα πολύ PvP, δηλαδή πέφτει πάρα πολύ PvP εδώ πέρα. Λοιπόν, θα ανάψουμε τον bonfire και θα κάνω μια δοκιμή. Θα τσεκάρω κάτι. Γιατί πρέπει να μπορούσαμε να φάμε και δεύτερο boss σε αυτό το gameplay. Λοιπόν, το ότι περάσαμε τη γέφυρα πρέπει να έχει δώσει trigger για ένα καινούριο questline. Oh, hello. Yep. Discovering Irithyll in the Boreal Valley all in a day's work. If the tales are true, it is home to Orba, do you think? Shall I go and see what I can find? Τον σώμα λοιπόν να κάνει τη λέξη. I am Grey Rat the Thief. Λοιπόν. I am Grey... Φεύγει λοιπόν ο τυπάκος. Yes, man. Θα δώσουμε σε αυτόν εδώ πέρα ένα πυρόμαξι τόμ που σηκώσαμε. Έχουμε δύο κιόλας. Well, this inscription, fascinating. On this day, I'm afraid like this pyromancy tome is dark. I cannot comprehend this myself. It is a spell forbidden. Only one terribly afflicted. Για κάποιο λόγο δεν το δέχεται. Ah, this it may even. Okay. Do not be... Ναι. Αυτό που θα κάνουμε λοιπόν τώρα θα είναι να κάνουμε ένα rest στο bonfire για να δούμε αν θα φύγει αυτός, ο Grey Rat. Και αν φύγει μετά έχουμε να κάνουμε και κάτι άλλο. Και από ό,τι βλέπουμε έχει φύγει. Αυτό που πρέπει να κάνουμε τώρα λοιπόν είναι να ανέβουμε στον Patches πάνω. Σε αυτόν τον πράγμα το σπαστικό που ήθελε να μας κλειδώσει την προηγούμενη φορά μέσα στον πύργο. Και να του πούμε ότι στείλαμε τον Grey Rat εκεί πέρα. Οπ, και τον βρήκαμε σε αυτή τη στάση που θα μας δώσει την στάση στην οποία... Hey, I haven't seen him at all. If you know where he's carried off to, I need to stock up.
Λοιπόν, θα το πούμε που είναι. Gone all the way to Wirithil, has he? You can't be the old rat. He's gone off the deep end this time. Αυτό που θα γίνει λοιπόν τώρα είναι ότι ο τυπάκος μας εδώ πέρα θα πάει να βοηθήσει τον Γκρέιρα, θα τον σώσει ουσιαστικά. Και θα... Άμα δεν κάναμε αυτή τη διαδικασία, ο Γκρέιρα θα πέθανε. Θα πρέπει να βρούμε τις τάχτες του για να μπορέσουμε να λέει... Τρέξιμο. Και δεν το θέλουμε αυτό. Αυτό που θα κάνουμε λοιπόν τώρα είναι... Τώρα κάναμε trigger να συνεχιστεί το questline. Αυτό που θέλουμε να κάνουμε τώρα είναι να φάμε ένα boss για να μπορέσει να γυρίσει ο Γκρέιρα πίσω σε όσκια και αυλαβείς. Λοιπόν, θέλουμε να δοκιμάσουμε να φάμε πρώτα αυτό το σκουλίκι. Γιατί υπάρχουν πολλά items εδώ πέρα πεσμένα τα οποία θέλω να σηκώσω. Κυρίως είναι Last Attack and Charge, τα οποία δεν ακούγονται και τίποτα σπουδαίο, αλλά... Οκ. Okay. Γιατί, πώς με πέτυχε αυτό το πράγμα. Λοιπόν, ας γεμίσουμε για αρχή. Κάνουμε τσάν το όπλο μας. Λοιπόν, πρέπει να προσέχουμε πολύ. Αν προλάβουμε να το κάνουμε έστω και ένα hit, θα είμαστε καλά. Αν όχι, δεν πειράζει. Ανακαλώ να καθούμε εδώ πέρα λίγο για αρχή. Λοιπόν, αυτό το μποσάκι, το mini boss, τέλος πάντων, κάθε φορά που γυρνάει έτσι, κάνει damage. Shit. Και να περιμένουμε να ηρεμήσει κάπου για να μπορέσουμε να κόψουμε μερικά hits. Ό,τι είναι αυτό. Σούμε εδώ πέρα. Δύο hits και φεύγουμε. Γιατί αυτό το να βρίσκεσαι ουσιαστικά πάνω το, σε στιγμή που κάνει αυτό το πράγμα σημαίνει το 50% της ζωής σου. Αλλά κατά τα άλλα το πόσο θα είναι αρκετά easy. Το fight αυτό είναι κλειστό. Ουσιαστικά απλά κάνεις τα δύο hits, μετακινήσαι και ξαναπάς. Να ψώχα επιτέλους. Από πού. Και όπως και πριν θα ξαναβγεί εδώ. Αυτός με το τόξο με έχει σκίσει το μωρί μου. Αλλά δεν πειράζει, έχουμε σχεδόν τελειώσει. Εδώ μας έχουμε σχεδόν τελειώσει και τα σάρτ. Τα φίλτρα. Τι για άλλο. Καινούργιο τάκ. Εδώ σου θέλω. Δεν θα πρέπει να παίρνει τόσο πολύ ώρα. Νομίζω ότι το φάγαμε. Ωραία. Και μας έδειξε ένα bone shard για το bonfire και ένα miracle. Μας ρίχνουνε ρε πούστη μου. Large Satanet Charge, όπως είπαμε, πολύ χρήσιμα πάντα. Θα τσεκάρουμε αυτές τις βλακίες που μου αρέσουν και πρέπει να πάνω στο επόμενο part ουσιαστικά. Λοιπόν, shit, dude. Chill out, dude. Αυτός που κάνουμε summon εδώ πέρα μου φαίνεται ότι είναι τέτοιο. Ότι είναι NPC. Δεν μας χαλάει. Yep. Ο κουκουλούς. Έλα φίλε μου. Μην δώσεις πολύ hits. Μέχρι να έρθει άλλος. Άψογα. Για πάμε μέσα. Γεια. Ωραία. Χαλαρά τώρα.
Μέχρι να μπουν και άλλοι. Ετοιμαζόμαστε. Λοιπόν, έχω ακούσει γενικώς ότι αυτό το boss fight δεν είναι και τίποτα σπουδαίο. Oh shit, κι όμως είναι. Ναι, είναι. Λοιπόν, το use in the potions. That's not good. Shit, what is this bullshit? Λοιπόν, έχω διαβάσει για αυτό το boss ότι μόλις πέσει μετά από κάποιο συγκεκριμένο ποσοστό HP, απλά έχει χαλαρώσει πολύ και δεν κάνει πολύ καμάς. Ωραίτατα. Δεν θα ήθελα να πεθάνει αυτός. Κάνα bleed. Πάω στους φωτιές ο μαλάκας. Κρίμα. Δεν πειράζει. Let's try again. Γι' αυτό υπάρχουν τα 80 MS. Για πάμε να δούμε τώρα. Λίγος τώρα μόνο να μην... είναι ήδη πάνω. Ελά.
το damage. Για να δούμε τώρα. Βάλει άλλο όπλο. Όντως, δεν μπήκε μέσα τίποτα. Το πιστεύω αυτό το πράγμα δεν μπήκε μέσα. Κάτι γίνεται τουλάχιστον εδώ. Γιατί σε μένα, γιατί. Πώς μου πέτυχε αυτό. Μακριά. Κουκουλούς, όχι! Shit. Όχι! Εγώ θέλω να πιθανεώ το NPC. Όσο χάζω και να ακούγεται, δεν θέλω όντως. Πέθανα. Κουκούλους. Και εγώ πέθανα. Α, έχει... Okay. Ωραία. Αφού σκώσαμε αυτό λοιπόν, θα επιστρέψω στο Firelink Shrine για να δούμε αν έχει γυρίσει ο Greret. Αν έχει γυρίσει ο Greret, έχει τελειώσει το quest και μπορούμε να τελειώσουμε άλλο ένα. Ο Greret δεν έχει γυρίσει, έχουν πράγμα που με ανησυχεί. Πράγμα που με ανησυχεί πάρα πολύ, είναι αλήθεια. Αλλά τι να κάνουμε αν δεν έχει σωθεί, δεν έχει σωθεί. Θα το δούμε πιο μετά αυτό. Λοιπόν, θα κάνουμε για αρχή, για τέλος βασικά. Θα είναι απλά να έρθουμε εδώ. Ας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την προβολή και συγγνώμη για το βάσανο του να με βλέπετε να ψοφάω συνέχεια και συνέχεια και συνέχεια. Αλλά τι να κάνουμε, μετά έχει αυτό το παιχνίδι. Ευχαριστώ λοιπόν ξανά για την προβολή. Μην ξεχάσετε να δείτε, να τσεκάρετε τη σελίδα μας στο Facebook, Dark Souls Hellenic Community, για όλα τα Dark Souls σας θέματα. Και ευχαριστώ για τρίτη φορά νομίζω για την προβολή. Ναι. Και θα τα πούμε την επόμενη φορά.
Bye-bye!